Στολίζω τον τόπο μου. Είναι μια δράση που ξεκίνησε σήμερα. Έχουμε σε αυτή τη δράση συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους, τους μαθητές, τα παιδιά, αυτή την υπέροχη νέα γενιά που μαζί κάθε σχολείο στολίζει κάθε ένα από αυτά τα 50 δέντρα που έχουμε στήσει εδώ στην κεντρική οδό της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με αυτή τη δράση περνάμε δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι αυτό το οποίο λέει και το όνομα της δράσης, να στολίσουμε τον τόπο μας σε μια πολύ πιο εορταστική κατάσταση. Και το δεύτερο είναι να δώσουμε και το στίγμα της συμμετοχής των σχολείων, της συμμετοχής των νέων παιδιών σε όλη αυτή την εορταστική διάθεση που έχουμε. Πρέπει να πω ότι 50 μεγάλα και 50 μικρά δέντρα εδώ και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και στη Δωρηλαίο θα στολιστούν. Αυτά τα οποία, πολλά από αυτά, τα περισσότερα από αυτά θα χρησιμοποιηθούν όταν θα το επιτρέψει ο καιρός, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες πρέπει να βοηθήσουν για να γίνει δενδροφύτευση στην κοιλάδα του, στη γέφυρα του Τσέλιου, ένθεν και ένθεν της Κήτης, ούτως ώστε και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα να είναι έντονο. Δεν θα πάνε χαράμι δηλαδή αυτά τα δέντρα, θα χρησιμοποιηθούν και να στολίζουν όχι μόνο τους δρόμους τώρα σε αυτές τις μέρες, αλλά και φυσικά την κοιλάδα εκεί στο έργο που έγινε στη γέφυρα του Τσέλιου. Εβδομάδα γιορτής για τα σχολεία μας αυτή, στο πλαίσιο της δράσης «Στολίζω την πόλη μου». Μια δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος λοιπόν, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, η ΚΕΔΙΣ οργάνωσε τα σχολεία έτσι ώστε να στολίσει το κάθε σχολείο ένα δεντράκι, βάζοντας επάνω στολίδια και το κυριότερο ευχές. Να υπενθυμίσω ότι η δράση αυτή φέτος προγραμματίστηκε να διαρκέσει μία εβδομάδα, ενώ τις προηγούμενες μέρες γινόταν μόνο στη διάρκεια μιας μόνο μέρας. Και αυτό για να αποφύγουμε το συνωστισμό, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσα στα σχολεία που στολίζουν τα δέντρα και έχουν επίσης μοιραστεί τα παιδιά σε ζώνες ώρας από τις 8.30 μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Είναι μεγάλη χαρά των παιδιών, είναι ένας τρόπος για να μπούμε στο πνεύμα των ημερών. Και τι πιο ωραίο το γεγονός ότι οι δημιουργικοί εκπαιδευτικοί, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, σκέφτηκαν να δώσουν ένα θέμα σε κάθε ένα από τα δέντρα που στολίζουν τα παιδιά του σχολείου τους. Δεν μπορώ να φανταστώ τα Χριστούγεννα χωρίς τα παιδιά. Είναι μια γιορτή που είναι συνυφασμένη με την παιδική ηλικία, με τα κάλαντα, τις γιορτές, τα δώρα και γενικά τη συμμετοχή των παιδιών. Η δράση «Στολίζω την πόλη μου» που εξελίσσεται αυτή την εβδομάδα έχει λοιπόν διτό χαρακτήρα. Θέλει από τη μια να στολίσει την πόλη, να δώσει τον χαρούμενο και γιορτινό τόνο στους κατοίκους αλλά και στις επισκέπτες της πόλης. Αφετέρου θέλει να εμπλέξει τα παιδιά με τα Χριστούγεννα, να οικοδομήσει μνήμες, να χτίσει εμπειρίες και πάνω σε αυτές να δομηθεί το χαρούμενο αυτό γιορταστικό περιβάλλον για τα παιδιά. Με μια πλούσια θεματολογία, μαθητές των σχολείων, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων έχουν στολίσει από ένα δέντρο το κάθε ένα τμήμα ή κάθε μία τάξη και έτσι τα φετινά Χριστούγεννα ελπίζω ότι θα μπορέσουν να δώσουν αυτόν τον τόνο που χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι και βεβαίως και οι σεραίοι και επιπλέον πιστεύω να είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που θα γιορτάσουμε με μέτρα περιορισμού, με μέτρα που αναστέλουν ένα μέρος των ελευθεριών μας. Θέλω να ευχηθώ στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς των παιδιών, αλλά και σε όλους τους σεραίους, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, με ειρήνη στην καρδιά, με υγεία σωματική και ψυχική και οι μνήμες αυτές να συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μας, μικρούς και μεγάλους. Χρόνια πολλά. Σκεφτήκαμε να κάνουμε από οικολογικά υλικά στολίδια για να εκπροσωπήσει το σχολείο μας σε αυτό το δέντρο. Εύχομαι η πανδημία να τελειώσει και να πάνε όλα καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να στολίσουμε την πόλη μας. Ευχόμαστε να τελειώσει όλη η πανδημία και εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα.